Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Σήμερα θα αναφερθούμε στον ύφεστο Περιστερίου. Ο ύφεστος, ο οποίος μετέχει στον πρώτο όμιλο της Α κατηγορίας και στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής, έχει 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του ύφεστου Περιστερίου, τον Λευτέρη Αλεξάκη, για να κάνουμε τον απολογισμό στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής και έχουμε τη διακοπή του πρωταθλήματος. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν τη διακοπή πρόλαβες και έκανες την πρώτη σου ήττα, coach. Ναι. Με τον Ολυμπιακό Λιοσίων εκτός έδρας. Ναι, ήταν ένα μάτς το οποίο ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Στα πρώτα 10 λεπτά δημιουργήσαμε τουλάχιστον 3 κλασικές ευκαιρίες να κάνουμε γκολ. Δεν τα καταφέραμε. Ήμασταν πάρα πολύ καλά, παίξαμε πάρα πολύ καλά. Στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, μετά το 15 λεπτό, ο Ολυμπιακός Λιοσίων ισορρόπησε το παιχνίδι. Κατάφερε και προηγήθηκε με ένα γκολ, με ένα 0. Σε μια φάση την οποία την είχαμε πει, την είχαμε δουλέψει με τα παιδιά για να μην μας συμβεί, εν πάση περιπτώσει, από μια κακή αμυντική λειτουργία, ατομική θα έλεγα, ενός συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή μας, καταφέραμε και μείναμε πίσω στο σκορ 1-0. Το χειρότερο εκτός από αυτό ήταν το ότι στο 45 ακριβώς του παιχνιδιού μείναμε με 10 ποδοσφαιριστές, με δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Καρδάμι, με αποτέλεσμα να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα και να αλλάξουμε κάποια άλλα. Σε διακόψω, coach, ήταν δίκαιη η απόφαση του διαιτητή? Τη θεωρώ δίκαιη με την έννοια την εξής, ότι είναι ένα μαρκάρισμα το οποίο χρήζει κίτρινης κάρτας, αλλά επειδή είναι ένα μαρκάρισμα το οποίο γίνεται στην αντίπαλη περιοχή και επειδή ο ποδοσφαιριστής ήδη είχε μία κίτρινη, θεωρώ ότι συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν βγάζουμε τόσο αυστηρά την δεύτερη για να είναι κόκκινη από το 45 λεπτό. Όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι η κάρτα είναι κάρτα, γιατί όντως σήκωσε ψηλά το πόδι του, θεωρείται αντιαθλητικό παιχνίδι, είναι ορισμός της κίτρινης κάρτας και δεν μπορούμε καν να διαμαρτυρηθούμε γι' αυτό. Ωραία, είχατε τις ευκαιρίες από ό,τι... Ναι, στα πρώτα 15 λεπτά. Από εκεί και έπειτα στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε με 10 ποδοσφαιριστές, πιέσαμε τους αντιπάλους μέχρι και το 92 λεπτό, όπου δεχτήκαμε και το δεύτερο και τελειωτικό χτύπημα, με το δεύτερο γκολ που δεχτήκαμε. Και αυτό δείχνει ότι τόσο σε φυσική κατάσταση όσο και σε πίστη ότι μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα, έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένο. Σίγουρα υπήρχαν κάποια πραγματάκια τα οποία δεν μου αρέσαν, τα οποία τα δουλεύουμε στις προπονήσεις. Όμως τώρα με τη διακοπή θα μείνουμε λιγάκι πίσω. Θέλω να πιστεύω ότι γρήγορα να λήξει αυτό όλο που συμβαίνει για να μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε στους αγωνιστικούς χώρους. Ωραία. Λευτέρη, κάνοντας τον απολογισμό στις 7 πρώτες αγωνιστικές, όπου έχεις 4 νίκες και ακόμη 2 ισοπαλίες, είσαι ευχαριστημένος ή θα μπορούσε ο ύφεστος αυτά τα 3 παιχνίδια που δεν κέρδισε να μπορούσε να τα είχε κερδίσει? Ναι, να ξεκινήσω πρώτα από κάτι το οποίο ίσως να οφείλω να δώσω μια εξήγηση για να μην παρεξηγούμε εγώ όσο και ο σύλλογος. Εμείς ξεκινήσαμε στις 3 Αυγούστου μία δουλειά και φανταστείτε την προετοιμασία μας βασικά, και φανταστείτε ότι τότε η ομάδα ήταν συμπληρωμένη κατά περίπου 40-50%, που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας εμείς ακόμα φέρναμε ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Μπορώ να πω ότι γύρω στο τέλος της προπόνησης, γύρω στις 10 μέρες, μία εβδομάδα με 10 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, εκεί είχαμε συμπληρώσει τον αριθμό του ρόστερ, αν και λείπανε κανένα δύο κομμάτια. Είχαμε τις τεράστιες ατυχίες με τον Ασλανίδη και με τον... πάθαν χιαστό τα παιδιά, Σπανουδάκη στην ύφη. Σοβαρότατες ατυχίες, γιατί ήταν δύο παιδιά τα οποία μας αποδείξαν μέσα τις προπονήσεις και τα αντιτέρματα και τα φιλικά παιχνίδια ότι ήταν παιδιά τα οποία θα μας βοηθούσαν ουσιαστικότατα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς παρόλα αυτά δεν σκύψαμε το κεφάλι, συνεχίσαμε τη δουλειά, τη σκληρή δουλειά, με αποτέλεσμα να καταφέρουμε αυτά τα οποία έχουμε καταφέρει στο πρωτάθλημα. Θέλω να διευκρινίσω λοιπόν εδώ ότι ο ύφεστος δεν ξεκίνησε για να πάρει το πρωτάθλημα.
Ο Ήφεσος ξεκίνησε όμως για να φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι μια ολοκένουργια ομάδα, κυριολεκτικός με όλη τη σημασία της λέξης. Οπότε βλέποντας αυτήν, λέγοντας αυτά τα πράγματα, δηλαδή ότι είμαστε μια ολόφρεσκη ομάδα, αντιλαμβάνεστε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ποδόσφαιρο, ότι η πορεία μας στο πρωτάθλημα, το οποίο δεν είναι κύπελο, δεν είναι ένας αγώνας και έξω ή δύο αγώνες και έξω, είναι μια πορεία 7 παιχνιδιών, όπου έχουμε αποδείξει ότι πραγματικά είμαστε μια σκληροτράχηλη ομάδα που για να την κερδίσεις πρέπει να είσαι πάρα πολύ δυνατός και πάρα πολύ τυχερός. Θεωρώ ότι συνεχώς εξελισσόμαστε. Τα νέα παιδιά τα οποία έχουμε, τα οποία είναι πάνω από το 70% της ομάδας, αν δεν κάνω λάθος, κάτω των 19 ετών, μεγάλο κέρδος για το σύλλογο αυτό. Και όπως λέω πάντα σε συνεντεύξεις μου, το μέλλον δείχνει ύφεστος και θα συνεχίσω να το λέω. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς ξεκινήσαμε λοιπόν να φτιάξουμε μια καλή ομάδα και να παρουσιάσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι με άριστα το 10 βρισκόμαστε στο 12. Με βάση την εικόνα αυτή και την ομάδα την οποία έχουμε χτίσει έτσι όπως τη χτίσαμε. Ωραία. Coach, η διακοπή του πρωταθλήματος βρήκε τον Πανερυθραϊκό στην πρώτη θέση ισόβαθμος με τη Διάνα Ηλιούπολης. Ακολουθεί Δάφνη Παλιού Φαλήρου και ύστερα είστε εσείς. Ναι. Πώς κρίνετε τη μέχρι στιγμής βαθμολογική κατάταξη του ομίλου? Ναι, να ξεκινήσω από το γεγονός ότι τον Πανερυθραϊκό δεν τον περίμενα να είναι εκεί. Δεν ήξερα βέβαια, η αλήθεια είναι, και τι ομάδα έχει. Δεν γνωρίζω ακόμα και σήμερα, δεν έχουμε παίξει μαζί. Για τον Άταλο το περίμενα για τις μεταγραφές οι οποίες είχε κάνει. Για τον Άταλο, συγγνώμη. Για τη Διάνα. Για τη Διάνα, ναι, ζητάω συγγνώμη. Για τη Διάνα το ήξερα, γιατί η Διάνα εδώ και 2-3 χρόνια δουλεύει οργανωμένα. Έχει κάνει κάποιες πολύ καλές μεταγραφές. Είναι η ίδια ομάδα όπως ήταν. Οπότε αυτή η ομοιογένεια και όλο αυτό το οποίο κάνει εδώ και 2-3 χρόνια, κάποια στιγμή θα της έβγαινε. Είναι μια ομάδα που θεωρούσε ότι θα διεκδικούσε την άνοδό της, όπως και το κάνει. Από εκεί πέρα η Δάφνη Παλαιού Φαλήρου θεωρώ ότι είναι η έκπληξη. Μαζί με εμάς, θα έλεγα, του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής. Και αυτές είναι οι ευχάριστες εκπλήξεις και το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Και ομάδες οι οποίες είχαν ενισχυθεί στη μεταγραφική περίοδο, όπως ο Άταλος, η Νέα Ιωνία, το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο, ναι. Δεν έχουν την πορεία την ανάλογη μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε το αύριο. Τι φταίει κατά τη γνώμη σου που μπορούν κάποιες ομάδες που να έχουν κάνει μεταγραφές και ποιοτικές με παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε ανώτερες κατηγορίες? Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, την οποία δεν θα ήθελα να την κάνω αυτή τη στιγμή. Έχω τις απόψεις μου γύρω από αυτά τα θέματα, όμως νομίζω ότι είναι άκερο και δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με τις άλλες ομάδες, αλλά θα συνεχίσω να λέω για τη δική μου την ομάδα. Απλά έτυχε τώρα, μια και με ρώτησε εσύ, να αναφερθούμε τι περίμενα εγώ από τις ομάδες οι οποίες ξέρω, άλλες που τις είχα δει και άλλες που δεν τις έχω δει, όπως η Ερυθρέα και κάποιες άλλες ομάδες. Πρώτο σκόρερ του ομίλου είναι ο Χρήστος ο Βουλωμένος με 6 γκολ και της ομάδας και του ομίλου. Ναι. Και υπάρχουν και τα νέα παιδιά, όπως είπες και εσύ, coach, ο Καλκανάκος, ο Γονής, δεν ξέρω... Ο Λιούκας και άλλα πολλά, ο Καρδάμης, πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά. Ο Τουρτούλης, έχουν παίξει πάρα πολλά παιδιά, τα οποία επαναλαμβάνω είναι πολύ σημαντικό, είναι κάτω των 19 ετών. Ωραία, coach, τώρα έχουμε τη διακοπή και το lockdown. Ελπίζουμε να τελειώσει γρήγορα αυτό, να δούμε πώς θα πάνε και τα κρούσματα. Ναι. Δεν ξέρω εσύ αν ήθελες να μου πεις τη γνώμη σου, την άποψή σου. Θέλω να πω τη γνώμη μου, θέλω να ευχηθώ πραγματικά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και της ψυχής μου να πάνε όλα καλά τα πράγματα και να επιστρέψουμε όλοι στους χώρους στους οποίους αγαπάμε. Έχουμε περάσει όμορφες και δύσκολες στιγμές, όμως αυτός είναι ο χώρος ο οποίος ζούμε, μας αρέσει και μην ξεχνάμε ποτέ την νεολαία μας, η οποία η νεολαία μας, εάν δεν έχει αυτόν τον χώρο του αθλητισμού, δεν ξέρουμε το αύριό του και πού μπορεί να μπλέξει οτιδήποτε κάποιο παιδί ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω λοιπόν ότι, και εύχομαι μάλλον, το γρηγορότερο δυνατόν να επιστρέψουμε στα αθλήματά μας, ο καθένας στο αθλήμα του. Ωραία, και η συνολική εικόνα του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής. Ναι. Είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα? Ποια είναι η εικόνα του πρωταθλήματος? Θα μιλήσω για τον πρώτο όμιλο στον οποίο συμμετέχουμε και με βάση τα μάτς τα οποία έχουμε παίξει. Όλα τα μάτς που έχουμε παίξει είναι πλήρως ανταγωνιστικά και αυτό ευθύνεται και οι ομάδες φυσικά που παίζουμε, οι οποίες όλες προσπαθούν για το καλύτερο. Είναι ένα πρωτάθλημα πραγματικά πολύ αξιόλογο.
και σε ποιότητα και θεωρώ ότι θα γίνει ακόμα καλύτερο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, παρά το lockdown και παρά αυτές τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι όταν με το καλό ξαναεπιστρέψουμε στους αγωνιστικούς χώρους, θα δουλέψουμε όλοι σωστά και οργανωμένα για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ωραία πράγματα στον κόσμο, εν πάση περιπτώσει, που απουσιάζει βέβαια ο περισσότερος από τα γήπεδα. Τώρα, coach, έχει δοθεί κάποιο πρόγραμμα στους παίκτες? Ναι, έχουμε δώσει κάποιο πρόγραμμα εγώ και ο γυμναστής μου, ο Τάκης ο Τριανταφύλου, το οποίο οι ποδοσφαιριστές προσπαθούν να το ακολουθήσουν. Επαναλαμβάνουν πολύ δύσκολες συνθήκες γενικότερα. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν καταλάβει ότι πρέπει να κάνουν κάποια πραγματάκια σε αυτό το διάστημα το οποίο θα απουσιάζουμε από τα γήπεδα. Πιστεύω στον επαγγελματισμό τους, αν και ερασιτέχνες. Εξάλλου από την αρχή το έχω πει ότι μου αρέσουν πολύ τα παιδιά που συνεργάζομαι, που μπορεί να είναι ερασιτέχνες. Θέλω πάρα πολύ πραγματικά, όπως και εγώ εκφράζομαι επαγγελματικά, θα ήθελα να παίρνω το ίδιο πράγμα και από τα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι το έχω περάσει αυτό και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παιχτών μου κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Ωραία. Coach, τώρα να σε ρωτήσω τι έγινε με τον Νίκο το Δεμήρη, ο οποίος ξαφνικά αποχώρησε από το σύλλογο, ο γενικός αρχηγός. Ναι, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει διοικητικό. Εγώ προσωπικά από τη μεριά τη δική μου δεν ασχολούμαι. Εγώ οφείλω να δουλεύω για την ομάδα, από το πόστο το οποίο είμαι. Από εκεί έπειτα διοικητικά είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορώ να ρωτήσω τους ίδιους ανθρώπους για να σου απαντήσω. Θα ήθελες όμως να τον ευχαριστήσεις για το διάστημα που ήσασταν μαζί? Ο Νίκος ο Δεμήρης δεν είναι τωρινός φίλος μου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Όλο συμπτωματικός έχουμε παίξει και μαζί ποδόσφαιρο συμπαίχτες πριν από πάρα πολλά χρόνια στον Άγιο Θωμά, επί 2 χρόνια. Τον γνώριζα, με γνώριζε, έχουμε καταπληκτικές σχέσεις. Σίγουρα στεναχωρήθηκα που δεν είναι στο σύλλογο, γιατί εγώ ξεκίνησα με τον Δεμήρη γενικό αρχηγό, αλλά από την άλλη πλευρά αυτά συμβαίνουν, τα ξέρουμε όλοι μας. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Ωραία, τώρα και φυσικά, και συγγνώμη που διακόπτω, φυσικά θέλω να τον ευχαριστήσω το ότι πραγματικά το διάστημα αυτό το οποίο είμαστε μαζί ήταν δίπλα, στήριγμά μου, προσπαθούσε για το καλύτερο επί καθημερινής βάσης για την ομάδα. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Και η διοίκηση πάντως είναι δίπλα σου, coach, ναι, και δίπλα στην ομάδα. Δόξα, θα ήθελες κάποιον να ευχαριστήσεις, κάποιον? Όλοι οι άνθρωποι από τον πρόεδρο μέχρι και τον τελευταίο παράγοντα, εντός εισαγωγικών η λέξη τελευταίος γιατί δεν υπάρχει τελευταίος, όλοι οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι προχωράνε το σύλλογο, ο καθένας από το πόστο το δικό του, δουλεύουν πραγματικά πάρα πολύ. Και θέλω να πω ότι ο ύφεστος λειτουργεί πραγματικά σαν μια επαγγελματική ομάδα σε όλους τους τομείς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχουν μπει φέτος κάποιες βάσεις πολύ σημαντικές τις οποίες θα τις δούμε σιγά σιγά, θα βγαίνουν μέρα με την ημέρα. Όχι μόνο στο παιχτικό κομμάτι αλλά και στο διοικητικό κομμάτι αλλά και γενικότερα στη λειτουργία του συλλόγου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρά αυτά όλα που γίνονται. Δηλαδή η δουλειά είναι πάρα πολύ σοβαρή σε όλους τους τομείς και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Όταν ξανααρχίσει το πρωτάθλημα, πιστεύεις, coach, ότι ο ύφεστος χρειάζεται ενίσχυση ή το ρόστερ αυτό είναι ικανό να πορευθεί στο πρωτάθλημα? Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, εγώ προσωπικά από τη μεριά τη δική μου, να βλέπω η ομάδα που πονάει, να κάνω τις προτάσεις μου. Δεν καθόμαστε ποτέ. Είμαστε συνεχώς σε αναμένα κάρβουνα σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Εγώ θα συνεχίσω να ψάχνω ακόμα λύσεις σε κάποιες θέσεις που ενδεχομένως να έχουμε κάποια μικρά θεματάκια. Μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά θα επιστρέψουν και τα παιδιά τα οποία οι τραυματίες, τιμωρημένοι κτλ. Αλλά θεωρώ ότι και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει τουλάχιστον μία μεταγραφή ουσίας και ποιότητα. Να την ακούμε. Δευτέρη, θα σου λείψει το ποδόσφαιρο? Δεν θα μου λείψει. Μου λείπει κάθε στιγμή. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί μέσα στα γήπεδα, ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι κυριολεκτικά, όσο και να φανεί περίεργο, 51 ολόκληρα χρόνια μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, από 5 ετών είμαι μέσα στα γήπεδα, όπως αντιλαμβάνεσαι, εδώ και 29 χρόνια είμαι και προπονητής και το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο δεν είναι αγάπη, ξεφεύγει από τη λέξη αγάπη, είναι λατρεία, είναι τρόπο ζωής. Είναι τρόπο ζωής. Οπότε, ναι, μου έχουν αφαιρέσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτή τη στιγμή από τη ζωή μου. Ωραία, coach, εύχομαι να λήξει το συντομότερο δυνατό όλο αυτό και να τα λέμε εντός του αγωνιστικού χώρου, στο γήπεδο. Και εγώ το εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να τελειώσω όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να επιστρέψουμε όλοι μας στους χώρους που ανήκουμε. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.